δικιά μας πρωτοβουλία. Η πρώτη έγινε πέρσι το Σεπτέμβρη, που έχει υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση που ήταν παρουσία του Δημάρχου, και από εκεί πέρα άλλες τρεις που έχουν γίνει από εμένα με την διοίκηση του ΤΕΠΕΡ. Και στις, στις τρεις πρώτες, πλην δηλαδή της τελευταίας, υπήρχε ένα κλίμα στο οποίο το ΤΑΙΠΕΔ επέμενε ότι μπορεί να προχωρήσει στην επένδυση και ότι είναι προς όφελος της κοινωνίας και της τοπικής τους οικονομίας. Αυτό το οποίο τους μετέφερα στο ΤΑΙΠΕΔ όλες τις φορές και την τελευταία ήταν ότι η μελέτη η οποία έχει εκμονηθεί και πάει να διοδοτηθεί δεν είναι εφαρμόσιμη. Και όχι μόνο δεν είναι εφαρμόσιμη, κρίνεται και εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς δεν προβλέπει κανένα μέτρο ή κανένα έργο για να θωρακιστεί το λιμάνι, το νότιο τμήμα που θέλουμε να κάνουμε μαρίνα, έναντι των δύο καιρικών φαινομένων που λέγεται νότιοι άνεμοι και βόρειοι άνεμοι. Στο οποίο το λιμάνι και κυρίως το νότιο τμήμα του πονάει πάρα πολύ. Τις προηγούμενες λοιπόν τις φορές όλα αυτά έπεσαν στο κενό. Και φεύγαμε από εκεί με απειλές, θα αποχωρήσουμε εμείς μόνοι μας, θα τα κάνουμε χωρίς εσάς, το λιμάνι πάρει το απόφαση ότι έχει τελειώσει και δεν ανοίξει εσάς. Στην τελευταία φορά. Το νότιο τμήμα του λιμανιού. Το νότιο τμήμα, μιλάμε για το κομμάτι που έχει παραχωρηθεί. Και μάλιστα μου έλεγαν κάθε φορά ότι είναι συνιδιοκτήτες. Στην τελευταία επίσκεψη λοιπόν προχθές την Τετάρτη, κατέβασα ξανά τους φακέλους της μελέτης, προφανώς είχαν και εκείνους, αλλά με τις δικές μας σημειώσεις επάνω, τις φωτογραφίες από την κακοκαιρία της 12ης Φεβρουαρίου πέρσι, οι φωτογραφίες από όταν πνέουμε στο λιμάνι νότιοι άνεμοι, και μία μελέτη κλιματικής διείδησης που έχει εκπονηθεί από ένα γραφείο το οποίο αυτή τη στιγμή το έχω ζητήσει να μου την κάνει εμένα προσωπικά, δηλαδή βάρινε εμένα, δεν έχει κανένα συγκεκριμένο ταμείο ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να τους αποδείξω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως προτείνουν στο ΤΑΙΠΕΔ, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει και αυτό είναι λογικό να το γνωρίζουν όλοι οι επενδυτές, καθώς ενώ υπήρχε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος 14 στην αρχή, πλέον δεν υπάρχει ψυχή. Και στο τέλος Ιουνίου δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον. Μετά πολλά, και αφού πλέον δεν υπήρχαν άλλα επιχειρήματα πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ, ο πρόεδρος είπε ότι εμείς δεν προτιθέμεθα να αξιοποιήσουμε το λιμάνι της Χίου έτσι όπως το περιγράφεται. Και από εδώ και πέρα προχωρήστε κανονικά το master plan εσείς, προχωρήστε την αξιοποίηση όπως νομίζετε ότι πρέπει να γίνει στον όρθινο του λιμανιού και εμείς θα υπογράψουμε μια προγραμματική με εσάς για παραχώρηση 50-60 χρόνια, θα δούμε το νομικό κομμάτι, ώστε στην ουσία να επιστραφεί πίσω εσάς, αφού δεν προβλέπετε επιστροφή. Προφορικά όμως όλα αυτά. Αυτά όλα προφορικά θα περάσουν στο χαρτί όταν θα είμαστε έτοιμοι εμείς με τη μελέτη του Master Plan εκεί. Για όλα αυτά, σας ενημερώνω ότι στην Ελληνική Επιτροπή θα υπάρξει και αντίστοιχη συνέντευξη τύπου λίγο πιο μετά από το Δήμαρχο. Και γι' αυτό ήταν επιλογή μου να βάλουμε μια Ελληνική Επιτροπή με μοναδικό θέμα αυτό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι έχουμε λίγο πολύ μεγαλώσει όλοι και μπορούμε να συνεννόμαστε έστω στα στοιχειώδη πράγματα. Στην προηγούμενη λιμενική επιτροπή συζητήσαμε για το θέμα της μετεστέρασης και εκφράστηκαν πολύ συγκεκριμένες ενστάσεις ή αντιρρήσεις, αντίρρηση από τον κύριο Λαμπρινούδη, μία επιφύλαξη από τον κύριο Λιμενάρχη και τον κύριο Μίτση για το αν μπορούμε να πάμε κάπου, πώς μπορούμε να πάμε κτλ. Και εκεί ακριβώς επενέβη και είπα ότι προφανώς καταλαβαίνω συγκεκριμένες αντιρρήσεις. Προφανώς και μπορώ να σας είχα τεκμηριώσει και σας τεκμηριώνω το κομμάτι του γιατί πρέπει να πάμε στην μετεστέγαση του κτηρίου και αντιλαμβάνομαι τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις σας, αλλά να προχωρήσουμε σε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, ώστε αυτοί οι οποίοι πιθανά να ενδιαφέρονται, αν υπάρχουν, να φέρουν με συγκεκριμένους όρους τις προσφορές τους, να τις έχουμε εδώ μπροστά μας για να μπορούμε να συζητήσουμε εάν αυτό θα προχωρήσει ή όχι. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ τις σωστές δουλειές. Σε όλο αυτό λοιπόν υπήρξε μέσα στην απόφαση που βγήκε μία παράγραφος η οποία τη δική μου πρόταση την παρέλειψε. Δηλαδή μετά την έσταση του κ. Λαμπρινούδη και της επιφυλάξης του κ. Μίτση βγήκε ακόμα και έλεγε αποφασίζουμε ομόφωνα στην αποχώρηση της δήλωσης ενδιαφέροντος για να δούμε για το κομμάτι της απόφασης. Και δεν υπήρξε αυτό το οποίο έγραψα. Από λάθος εδώ της υπηρεσίας και από δικό μου λάθος το οποίο δεν το είδα την ώρα που υπέγραψα τη συγκεκριμένη απόφαση. Αλλά αυτό έχει πολύ συγκεκριμένο. Αυτά που συζητήσαμε εδώ ήταν πολύ συγκεκριμένα και θεωρώ τρομερά απαράδεκτο το να μπορεί οποιοδήποτε μέλος της Λιμενικής Επιτροπής αντί να σηκώσει ένα ρημαδοτηλέφωνο και να πει ξέρεις κάτι, αυτό ή εκείνο ή το άλλο,
να αρχίσουμε και να γυρίζουμε από οποιοδήποτε blogspot μέχρι οποιοδήποτε εφημερίδα ή να δημιουργούμε τηλέφωνα εσωτερικά της Λιμενικής Επιτροπής και να συζητάμε για πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα για αλλαγή πρακτικών, έτσι, με δική μου υστερόβουλη πρωτοβουλία, για ενοικιάσεις ακινήτων τα οποία εγώ συνδέομαι συγγενικά μαζί τους και για άλλα τέτοια απίστευτα παλαβά πράγματα τα οποία στη σφαίρα της πολιτικής μπορεί να δικαιολογούνται και να τεκμηριώνονται. Εγώ όμως εδώ έχω ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή σε όλους σας ότι δεν είμαι για να κάνω πολιτική. Δεν με ενδιαφέρει και το έχω πει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα με έχουν κράξει και Δημοτική Συμβουλία αυτό το πράγμα. Η πολιτική εμένα αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να κάνουμε πέντε πράγματα. Και μέχρι τώρα μια χαρά τα πηγαίναμε. Ήταν μια λιμενική επιτροπή η οποία ξεπερνούσε το κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης και μιλούσε επί της ουσίας εδώ μέσα. Μέσα σε ένα χρόνο έχει με τη βοήθεια του Δήμου αυξήσει το δυναμικό της επίπεδο προσωπικού κατά 4 άτομα. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή ο όγκος δουλειάς που βγαίνει από το λιμενικό ταμείο μπλέκεται με το κομμάτι της εξυπηρέτησης του κοινού, καθώς μέσα στον χώρο εδώ κάποιος ο οποίος πρέπει να εκτελεί μια μελέτη για να μπορέσει να αποτελέσει το τεχνικό κομμάτι θα δίνει ταυτόχρονα και πληροφορίες για το πώς θα εξυπηρετήσει έναν άνθρωπο που έχει να πληρώσει την κλίση του, τα λιμενικά του τέλη ή να κάνει μια αίτηση για να εξυπηρετήσει από το λιμενικό ταμείο. Τρίτον, έχουμε επιτύχει, και αυτό το έχουμε επιτύχει συνολικά, δεν το έχει επιτύχει το πρόεδρος στην υπηρεσία, να μπορέσουμε να έχουμε μια αύξηση όχι μόνο στο νότιο τμήμα του λιμανιού, αλλά γενικότερα στις λιμενικές μας επιδομές των τουριστικών σκαφών σε ποσοστό 75% και μέσα στο λιμάνι της Χίου σε ποσοστό 45% των σκαφών. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εξυπηρετούνται από τον άνθρωπο που έχουμε βάλει εμείς στο λιμάνι για να τους δένει, να τους δίνει νερό, να τους δίνει ρεύμα, αλλά έρχονται από πολιτισμένες χώρες. Δεν μπορεί λοιπόν ούτε να δίνουν τα χαρτιά τους και να τα κάνουν στο πόδι, ούτε να μην μπορούν να εντοπίσουν πού βρίσκεται μία ρεσεψιόν, γιατί εκεί δεν ξέρουν λιμενικό ταμείο σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ξέρουν ένα γραφείο υποδοχής της Μαρίνας, ένα κτίριο στο οποίο μπορούν να έχουν οποιαδήποτε εξυπηρέτηση, είτε αυτό λέγεται στα χαρτιά τους, είτε λέγεται στην πληροφόρησή τους για το τι μπορούν να κάνουν στοιχείο. Και γενικώς το κομμάτι του λιμενικού ταμείου, ευτυχώς ή δυστυχώς, έχει ένα πολυπρόσωπο ρόλο που εκτός από το κομμάτι το διαχειριστικό των μεγάλων πλοίων ή των ημερόπλοιων, έχει να κάνει και με το θαλάσσιο τουρισμό. Για μένα ευτυχώς, για κάποιους άλλους μπορεί δυστυχώς. Αλλά δυστυχώς. Αυτό είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτούς τους τρεις λόγους, σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων και με το ότι δείχνει η τάση να είναι ολοένα και αυξανόμενη και δεν υπάρχει καμία επιβάρηση σε οποιοδήποτε οικονομικό προϋπολογισμό, είτε αυτό λέγεται του Δήμου είτε του κράτους, αλλά μόνο του λιμενικού ταμείου, και τον οποίο θα ισοσκελίσει με την ενοικίαση του συγκεκριμένου χώρου, θεωρώ ότι όλο αυτό το θέμα που συζητάμε είναι τουλάχιστον αυτοί να του κάνουμε δύο συνεδριάσεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ υπάρχουν όλα τα δεδομένα και σήμερα θα καλεστούμε να αποφασίσουμε εάν θα ξαναπάμε σε μια προκήρυξη, εάν θα μείνουμε εδώ που είμαστε κτλ. Σε μια εποχή, για να το κλείσω το θέμα, σε μια εποχή που το δημόσιο προσπαθεί να εξασφαλίσει στέγη για να μην υπάρχουν έξοδα, σε όλη την Ελλάδα οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εντολές των Υπουργείων είναι χρησιμοποιήστε ιδιόκτους όρους που έχετε για να μειώσετε τα έξοδά σας. Εμείς, το Λιμενικό Ταμείο, που έχουμε ιδιόκτητο χώρο, θα πάμε να ενοικιάσουμε στην προκειμία άλλο κτίριο. Ένα αυτό. Δεύτερο, για λόγους ασφάλειας, όπου υπάρχουν κτίρια που συστεγάζονται υπηρεσίες άλλες, καταρχάς δεν υπάρχουν κτίρια που να συστεγάζεται ή η αστυνομία με κάποια άλλη ιδιωτική υπηρεσία ή το λιμεναρχείο με κάποια άλλη ιδιωτική υπηρεσία. Αν φύγουμε από εδώ, αναγκαστικά, ο χώρος αυτός θα μείνει κενός, διότι δεν μπορεί εδώ να μπει κάποιος ιδιώτης για λόγους ασφαλείας και δίπλα να είναι το λιμεναρχείο. Και τρίτο, νομίζω ότι η τοποθέτηση που έκανα και η άποψη που εκδήλωσα ότι εάν στην ανατολική, στην νότια πλευρά, επειδή μαζεύονται εκεί τα κότερα και τα γιότ και όλα αυτά, θέλουμε ένα αποθηκευτικό χώρο ή ένα μικρό χώρο ο οποίος μπορεί να εξυπηρετεί με τον εργάτη αυτό που έχουμε και επιβλέπει και δίνει ρεύμα και νερό, να υπάρχει γενικές ενός μικρού χώρου 20-30 τετραγωνικά για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Πήραν μια απόφαση, δεν νομίζω να την αρνηθεί ο κ. Λαμπρονίδης την περασμένη φορά, να γίνει μια διερεύνηση. Ακριβώς. Κάποιον ανθρώπο, ναι. Κάποιον διαφωνούμε στο τι σημαίνει διερεύνηση, λοιπόν, με τον κύριο Λαμπρινόδη. Εμείς διαφωνείτε δηλαδή στον τρόπο
Τη διερεύνηση. Τη διερεύνηση. Ναι, η απόφαση έχει πάρθει να διαδιερευνήσουμε. Δεν έχει πάρθει τότε. Έχει πάρθει η απόφαση για διερεύνηση, κύριε Μίτση. Ναι. Εδώ όμως γράφτηκε στα πρακτικά. Δημοπρασία. Ο καθορισμός όρο δημοπρασία. Καθορισμός τι λέει, με ποιο τρόπο δηλαδή. Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής. Πότε το αποφασίσαμε αυτό. Κύριε Λαβρενούδη, εσείς που είστε έμπειρος, για πείτε μας τι θα πει διερεύνηση στον κώδικα. Βγάζεις μια ανακοίνωση στον τύπο ότι όποιος έχει ακίνητο στην τάδε περιοχή να έρθει σε επαφή μαζί μας, να διερευνήσουμε, να δούμε τι προσφέρει. Πώς θα το διερευνήσουμε. Έτσι, ποιος λοιπόν, θα το διερευνήσει. Μα δεν το λέει αυτό. Αυτό και αν κατασταλάξεις, μετά βγάζεις δημοπρασία. Αυτό σας εξηγώ λοιπόν. Ότι αυτό που λέτε δεν το αναφέρει. Αυτό. Έχεις να κάνεις με το δημόσιο. Χωρίς δημοπρασία δεν είναι. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Εντάξει, έγινε. Προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι καλά. Μα κύριε το δυνατόν θα τρελαθούμε. Τι είναι αυτά που λέτε. Όσο και να το λέτε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσω ούτε οποιοδήποτε στιγμή να συνεχίσετε να πετάτε λάσπη σε έναν ανεμιστήρα ο οποίος κάπου θα μείνει κάτι. Τι είναι αυτά που λέτε, παιδάκι, εγώ, εγώ τι λέω. Ανεμιστήρα, λάσπη, πετάω. Ακριβώς αυτό κάνετε. Πώς θα δώσετε πίσω ότι έκανε τώρα, αυτό το πράγμα. Δεν θα το παραδεχτείς. Σας ξαναλέω. Δεν μας τρελάζεις να δώσω δικής ότι δεν έκανε λάθος. Προσέγγιση στο τι σημαίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Πώς να το κάνουμε. Έκανες δημοπρασία χωρίς να έχουμε πάρει απόφαση για δημοπρασία. Αυτό είναι. Τελείωσε. Και όλους διακήρυξε να ξέρουμε πώς θα φέρουν οι άλλοι τεκμηριωμένα συγκεκριμένες τιμές. Αν αυτό είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβετε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι είναι αδιέξοδη συζήτηση. Αν θέλετε κάποιος να παραδεχτεί το λάθος, τι θα κάνω. Σωστά. Αναφέρεται σε εσάς που έχετε κάνει όλο αυτό το χαμό με 10 μέρες τώρα.